Άρχισαν ήδη οι διεργασίες για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο με μονομάχους τον πρόεδρο του ΔΣ Νίκο Αναστασιάδη και τον Σταύρο Μαλά που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Προς τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών βαδίζει η Κύπρος. Την ερχόμενη Κυριακή ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης που στηρίζεται και από το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Σταύρος Μαλάς που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ θα διασταυρώσουν τα πολιτικά τους ξύφη. Τα ποσοστά του πρώτου γύρου ανέδειξαν τον Νίκο Αναστασιάδη στην πρώτη θέση με ποσοστό 45,46%, στη δεύτερη τον Σταύρο Μαλά με 26,91%, ενώ στην τρίτη θέση με ποσοστό 24,93% βρέθηκε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Γιώργος Λιλίκας που υποστηρίζεται από την ΕΔΕΚ. Αυτό το αποτέλεσμα θα μετατραπεί σε μια ξεκάθαρη εντολή την επόμενη Κυριακή με την διεύρυνση της πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας και τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Οι πρώτες διερευνητικές επαφές έχουν ξεκινήσει. Οι δύο μονομάχοι θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν τη στήριξη του κυρίου Λιλίκα, ο οποίος πάντως προσανατολίζεται να υποδείξει ψήφο κατά συνείδηση. Με αυτές τις δυνάμεις που στήριξαν τον Γιώργο Λιλίκα, έχουμε πολλά κοινά ιστορικά στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Οι εκλογές για την ανάδειξη του 7ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά κρίσιμες και γίνονται υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπό την πίεση του Βερολίνου, μελετούν τις χρηματοοικονομικές συνέπειες μιας πτώχευσης της Κύπρου στην περίπτωση που δεν λάβει διεθνή οικονομική βοήθεια.